Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Βέβαια, κυριαρχεί το θέμα των διεργασιών στο Κινάλ. Ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, πώς υποδέχτηκαν σε εισαγωγικά την υποψηφιότητά του ή στην υποψήφιή του, αλλά και τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Και αναφερόμαστε στον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί είναι πρώην Πρωθυπουργός. Θα συζητήσουμε το θέμα τώρα. Έχει το ρεπορτάζ ο συνάδελφος Γιάννης Νεβισκιώτης. Θα μας δώσει και την εικόνα, αλλά και την νέα... Θα μιλήσουμε και για τη νέα αλλαγή που έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το νέα αλλαγή, νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεδομένου ότι ο κύριος Παπανδρέου, που είναι μια διαχρονική φυσικά αξία στο ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα στο ΚΙΝΑΛ, δεν αποτελεί ουσιαστικά κάτι το τόσο πολύ νέο, παρότι αυτό ευαγγελίζεται στις δηλώσεις του και παρότι φυσικά έχει ένα πολύ ισχυρό πυρήνα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και η ιστορικότητα του ονόματος, αλλά και η ιστορικότητα της πολιτικής του διαδρομής, νομίζω ότι εγγυώνται μια καλή πορεία στις εσωκομματικές εκλογές. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει και ένας προβληματισμός στα μέλη αλλά και στους συνυποψηφίους του αναφορικά με τη στιγμή την οποία αποφάσισε να θέσει την υποψηφιότητά του και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο το αποφάσισε. Αυτό δεδομένου ότι ως πρότινος ο κ. Παπανδρέου αποτελούσε μαζί με τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Βενιζέλο τους εγγυητές της διαδικασίας της δημοκρατικής παράταξης. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μπαίνει δυναμικά στην κούρσα. Να πούμε ότι παρά την παραφιλολογία και τις δηλώσεις τις οποίες είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες, αυτό που ξέρουμε είναι ότι κλείδωσε χθες Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. 8 η ώρα είχαμε τις δηλώσεις με φόντο την Ακρόπολη, εντάξει, δηλώσεις που λένε για νέο ξεκίνημα και τα λοιπά, αλλά το διαδίκτυο πήρε φωτιά, Γιάννη, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, για ποιο νέο ξεκίνημα, όταν διατέλεσε πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου και όταν όλοι ζητάνε να γίνει ένα άνοιγμα στο Κινάλ, στην Δημοκρατική Παράταξη, προκειμένου να ξεφύγει από μονοψήφια ποσοστά. Είναι κάτι πολύ σωστό, Κατερίνα, αυτό που παρατηρείς. Ωστόσο, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά ότι στις 5 Δεκέμβρη δεν θα αποφασίσουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιες σημαντικές θέσεις μέσα στο κόμμα, αλλά θα αποφασίσει το σύνολο των ψηφοφόρων και των μελών σε όλη την χώρα. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, υπάρχει μια συναισθηματική και μια ιστορική σύνδεση του ονόματος του Γιώργου Παπανδρέου και με την ιστορία του ίδιου του κινήματος, αλλά και με την πολιτική ιστορία του τόπου. Κάτι το οποίο το γνωρίζει ο Γιώργος Παπανδρέου και γι' αυτό μάλλον αποφάσισε στη δεδομένη στιγμή να κάνει αυτή την δήλωση. Γιάννη, ο συναισθηματισμός πάντως δεν χωράει στην πολιτική. Η πολιτική και με ΙΤΑ και με όμικρον ΙΟΤΑ πρέπει να είναι μπροστά στα προβλήματα της κοινωνίας και του κόσμου. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο, Κατερίνα, αυτή τη στιγμή έχουμε μία σειρά από αντίρροπες δυνάμεις. Μπορεί το κόμμα αυτή τη στιγμή του Κινάλ ή του ΠΑΣΟΚ, αν θέλεις επί το ρεαλιστικότερο, να μην διανύει την καλύτερη του περίοδο. Ωστόσο, είναι ένας πολύ ουσιαστικός ρυθμιστής της πολιτικής πραγματικότητας και για τις επερχόμενες εκλογές. Και ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις αυτή τη στιγμή μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Οι πιο εντός εισαγωγικών προοδευτικές, οι οποίες βλέπουν θετικά, ειδικά μετά την ισχύ της αναλογικής, μία συνεργασία με τα κόμματα εξ αριστερών, θα τολμούσαμε να πούμε ακόμα και με τον ΣΥΡΙΖΑ, που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται το πιθανότερο σενάριο, και υπάρχουν και εκείνες οι δυνάμεις, οι οποίες έχουν εκφραστεί ήδη και ούτε λίγο το πολύ γνωρίζουμε ότι θα συμπλέψουν με την κυβερνώσα παράδοξη της Νέας Δημοκρατίας. Οι υποψήφοι, να υπενθυμίσουμε και να προσθέσουμε, Κατερίνα, ότι δεν θα είναι 7 αλλά 6 παρά τη νέα προσθήκη, καθότι όλα δείχνουν ότι προχωράει η απόσυρση της υποψηφιότητας του κυρίου Κεγκέρογλου. Από την άλλη πλευρά, ακίνητοι φαίνονται να βρίσκονται ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Καστανίδης που εξ αρχής έθεσε την υποψηφιότητά του, ο κύριος Καστανίδης και ο κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη μας, είχε μια πάρα πολύ καλή και ζεστή υποδοχή από τα μέλη του κινήματος
και απάντησε, αν θέλεις, και στις ερωτήσεις που τον θέτουν. Είχαμε κάνει το ρεπορτάζ εδώ στο Plus, mm-hmm. που τον θέλουν ως εκείνον ο οποίος θα προετοιμάσει και θα προλιάνει το έδαφος για την επίσημη συνεργασία του Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Κλείνοντας, Κατερίνα, κάτι το οποίο έχει παρατηρήσει ο κόσμος. Ναι, ξεχάσαμε να πούμε και τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι υποψηφίος. Τον κύριο Ανδρουλάκη, καθώς, ναι. που είναι μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα, μπορούμε να πούμε, και με πολλές καλές κριτικές. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε στα social media, επειδή αναφέρθηκε και στο Twitter, καλό είναι να το υπενθυμίσουμε κι εμείς, είναι ότι υπάρχει μια διγλωσία όσον αφορά στη χρήση του όρου Κινάλ και Πασόκ. Καθίσε εκ των υποψηφίων το χρησιμοποιεί. Ναι, να μην ξεχάσουμε και το Κηδισό. Να μην ξεχάσουμε και το Κηδισό όμως. Που σημαίνει έχουμε. Mm-hmm. Που σημαίνει. Αλλά... έχουμε... Ναι, Γιάννη. Ναι, Κατρινά. Δεν διευκολύνει και πολύ την επικοινωνία μας το Skype. Έλεγα λοιπόν ποιο θα είναι το νέο όνομα του Πασόκ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Κηδισό. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Όπως επίσης, αν μέχρι τις εκλογές πάνε τελικά όλοι οι υποψήφοι. Θα το δείξει η σημερινή ημέρα που λήγουν και οι υποψηφιότητες. Αν αποσύρει κάποιος την υποψηφιότητά του. Έτσι, πάντως ναι, είναι πολύ. Ναι, ναι, έτσι. Ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι είναι θετικό να υπάρχουν πολλοί υποψήφοι σε μια τέτοια διεργασία. Ωστόσο, αυτό που ήθελα να πω πριν και κάτι το οποίο σχολιάστηκε εντόνως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μεταφέρουμε χωρίς να υιοθετούμε φυσικά αυτή την άποψη, είναι ότι ναι, μεν υπάρχει μια διγλωσία όσον αφορά τις έννοιες Κινάλ και Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει μια σοβαρή τοποθέτηση για ένα μείζωνο σημασία ζήτημα, το οποίο έχει θίξει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Τι θα γίνει με τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ? Γνωρίζουμε ότι όπως και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ έχουν ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα, το οποίο είναι χωρίς να έχει διευθετηθεί και παραμένει ένα πολύ μεγάλο χρέος. Και δυστυχώς στην συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές δεν ακούσαμε μια τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάληψη αυτού του ζητήματος, γιατί ο κ. Λοβέρδος όταν ήρθε στην Κοζάνη είπε ότι θα χρησιμοποιούμε τον όρο ΠΑΣΟΚ ενώ θα είμαστε Κινάλ. Για ΠΑΣΟΚ μίλησε ο κ. Παπανδρέου. Για ρεαλιστική λειτουργία του κόμματος, αλλά δεν ακούσαμε αυτό, το οποίο επηρεάζει την κοινή γνώμη και δείχνει, αν θέλεις, και το δρόμο για το πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η διαδρομή του νέου Προέδρου. Κατερίνα. Ζητούμενο, Γιάννη, και το όνομα. Ας αποφασίσουν πώς θέλουν να ονομάσουν το ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινάλ. Για την επόμενη μέρα, βέβαια, οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Θα δίνουμε όλα τα νεότερα που υπάρχουν και θα δώσουμε και ονόματα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Ποια κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με ποιον υποψήφιο στηρίζουν τις επόμενες ημέρες. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.